Καλησπέρα σας. Είμαι η Δανάη Μπιζαντάκου και είμαι η concept founder του Yes Forum και CEO της Navigator Shipping Consultants. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, θα ήθελα να παρακολουθήσετε ένα μικρό βίντεο το οποίο είναι αφιερωμένο στα 200 χρόνια την Ελληνική Επανάσταση, μιας και βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από αυτή την πολύ σημαντική γιορτή για τη χώρα μας. Ρωτάνε ποια είναι η ιστορία μου, γιατί ασχολήθηκα με την ναυτιλία, πώς μπήκα στην ναυτιλία. Ναι, είχα τη χαρά να ασχολείται η οικογένειά μου με την ναυτιλία και οι δύο γονείς και με τα τουριστικά, έχοντας μια τουριστική εταιρεία και ένα ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο, τα οποία επισκεπτόμουν και τις εταιρείες μας και το ξενοδοχείο και δούλευα από πολύ μικρή, κάτι το οποίο μου έδωσε πολύ δύναμη για το μετά. Και πράγματα τα οποία και γνώσεις τα οποία δεν καταλάβαινα όταν εργαζόμουν εκεί. Το είδα μετά. Είναι αυτά τα χρόνια που είμαστε σφουγγάρια και παίρνουμε τη γνώση πολύ γρήγορα. Έτσι λοιπόν, όταν τελείωσα τις σπουδές μου, σπούδασα τουριστικά, αλλά όταν ήρθα στις εταιρείες μας, είδα ότι η ναυτιλία είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, το αγαπώ, το θέλω. Θέλω να μπω σε αυτόν τον κόσμο, γιατί πραγματικά με έχει μαγεύσει χωρίς να έτσι να έχω δουλέψει ή να έχω ασχοληθεί. Ο λόγος ο οποίος επέλεξα να ασχοληθώ με την δυνάμωση των νέων είναι γιατί και εγώ όταν ξεκινούσα μπορεί να είχα και έχω μία υπέροχη οικογένεια που με στηρίζει πάντα, αλλά σίγουρα υπήρχαν κάποια λάθη που έκανα που θα ήθελα να τα μοιραστώ για να μην τα κάνουν κάποιοι άλλοι νέοι άνθρωποι, να τους πω τι έκανα λάθος, τι έκανα σωστό, τι πίστευα ότι θα έκανα διαφορετικό, γιατί νομίζω ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι όταν ανταλλάσσουμε απόψεις και όταν επικοινωνούμε ο ένας με τον άλλον. Αυτό που βλέπω σαν διαφορά των νέων με 10 χρόνια πριν, δηλαδή τι έχει βελτιωθεί, ποιες είναι οι προκλήσεις, οι νέοι πια έχουν τη δυνατότητα λόγω της τεχνολογίας και του μαγικού κόσμου της τεχνολογίας να έρχονται σε επαφή με όποιον θέλουν από όλο τον κόσμο. Έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε πάρα πολλά online events, να βλέπετε τις ευκαιρίες, να μαθαίνετε τι γίνεται, κάτι το οποίο εμείς χρησιμοποιώντας τις εγκυκλοπαίδειες, γιατί δεν είχαμε το Google όπως το έχετε, δεν ήταν τόσο εύκολο. Άλλο ένα κομμάτι πολύ σημαντικό είναι το ότι υπάρχει η μεγάλη διάθεση της επόμενης γενιάς, καθώς πρέπει να μάθουμε κι εμείς από την προηγούμενη γενιά, να δώσουμε και να δημιουργήσουμε την επόμενη γενιά. Όλα αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτό το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να δώσουμε πολύ σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα. Και γι' αυτό το λόγο έχει πέσει όλο το βάρος στον ενδυναμώνουμε τους νέους. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να ενδυναμωθεί το ανθρώπινο ταλέντο. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι μαζί πιστεύουμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε, εννοείται μαζί με εσάς. Μεταπτυχιακό, δουλειά και μάστερ, να πάω πάνω στα καράβια, πολλές ερωτήσεις που έρχονται πολύ συχνά. Μεταπτυχιακό ναι, αλλά δεν είναι ο τρόπος που θα σας κάνει να βρείτε μια καλύτερη δουλειά ή έναν καλύτερο μισθό. Το μεταπτυχιακό πρέπει να το κάνετε για να γίνετε καλύτεροι, για να εξειδικεύσετε κάτι.
Άρα αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα είναι σίγουρα ένα πτυχίο, οπουδήποτε και να, οτιδήποτε και να θέλετε ή να σας εμπνέει, είσαστε μια γενιά που θα αλλάξετε πάρα πολλές φορές επαγγέλματα, οπότε σίγουρα ένα πτυχίο, μια βάση και από εκεί και πέρα ίσως ένα μάστερ, ένα μεταπτυχιακό, παράλληλα με τη δουλειά σας. Υπάρχουν πάρα πολλά μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως που μπορούν να λειτουργήσουν πολύ σημαντικά, όπως και πολλά σεμινάρια γύρω από δουλειές. Τώρα, το αν θέλετε να ασχοληθείτε με την ναυτιλία, σίγουρα η εμπειρία πάνω στο πλοίο δεν υπάρχει κάτι άλλο να το αντικαθιστά. Μαθαίνετε το πλοίο όπως θα το ζήσετε μετά. Και αυτή η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας βοηθήσει όταν επιστρέψετε από τη θάλασσα να βρείτε πολύ γρήγορα δουλειά και με καλούς μισθούς, αφού έχετε αυτή την μοναδική εμπειρία που δεν υπάρχει. Και βέβαια εδώ έρχεται και ο ρόλος του εθελοντισμού. Τι βοηθάει ο εθελοντισμός σε ένα νέο? Αυτό που βοηθάει είναι ότι τον βοηθάει να δει τον προθάλαμο της εργασιακής εμπειρίας και βέβαια να δοκιμαστεί σε πολλά, να δει πολλούς διαφορετικούς τομείς από το εθελοντικό έργο. Άρα δεν έχει κάποια υποχρέωση να μείνει ή να συνεχίσει να πιστεύει σε αυτό. Μπορεί να πάει σε διάφορους εθελοντικούς οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με διάφορους τομείς, είτε της ναυτιλίας, είτε των startups, της τεχνολογίας, είτε το να βοηθάμε την κοινωνία των πολιτών, γιατί είσαστε μέρος της κοινωνίας των πολιτών. Φυσικά και υπάρχουν πολλοί οργανισμοί οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν ένα νέο όταν ξεκινάει. Φυσικά δεν είσαστε μόνοι σας, πάρα πολλοί οργανισμοί, δεν είναι μόνο το Yes Forum. Εγώ τρέχω και το I4U, το οποίο είναι για την ενδυνάμωση της μικρομεσαίας γυναικείας επιχειρηματικότητας και γενικά για την ενδυνάμωση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να πούμε το TEDx. Το TEDx είναι κάτι το οποίο φυσικά και βοηθάει. Όταν μπουν οι νέοι και δούνε και ακούσουν, έχετε τα παραδείγματα μπροστά σας πολύ γρήγορα στην οθόνη σας. Το πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας με μεγάλη προσπάθεια, φέρνοντας πολύ κοντά σας πάρα πολλούς κλάδους και δεν θα μπορούσα να παραλείψω φυσικά και τον σύνδεσμο επιχειρηματικότητας νέων, οι οποίοι από το σχολείο προσπαθούν να βοηθήσουν. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω τη μεγάλη σημασία του να πηγαίνουμε στα σχολεία, να μιλάμε και να σας φέρνουμε έτσι από πολύ μικρή ηλικία το τι δίνει ο κάθε κλάδος. Έτσι λοιπόν η ενδυνάμωση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία, το οποίο ήδη αρχίζει και γίνεται πραγματικότητα και θα ενδυναμωθεί ακόμα πιο πολύ, και η συμμετοχή μου σε διάφορες εκδηλώσεις σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι πραγματικά έχουν δώσει πολλές απαντήσεις σε νέους, σε μαθητές, οι οποίοι δεν ξέρουν αν μπορούν να ακολουθήσουν την ναυτιλία. Στην ναυτιλία μπορείς να μπεις από όλα τα επαγγέλματα. Το βαπόρι είναι ένα πλωτό εργοστάσιο. Μπορείς να μπεις από τα οικονομικά, μπορείς να μπεις από τη νομική, μπορείς να μπεις ακόμα και όταν κάνεις σπουδές για τον άνθρωπο και βέβαια και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν τολμήστε το marketing, πωλήσεις. Και εδώ λοιπόν έρχεται μια άλλη έτσι ερώτηση. Αν θέλω να ασχοληθώ με την ναυτιλία, πλειοκτήτρια εταιρεία, δηλαδή πάω στην εταιρεία που έχει τα βαπόρια ή σε μια εταιρεία από το ναυτιλιακό πλέγμα, από το ναυτιλιακό κλάστερ, η οποία είναι εταιρεία υπηρεσιών. Αυτό το οποίο μπορώ να συμβουλέσω, γιατί έχω ζήσει και τις δύο μεριές οικογενειακά, είναι ότι σίγουρα για να διοικήσετε κάτι, δηλαδή για να φτάσετε σε μια πολύ καλή θέση management σε μια πλειοκτήτρια εταιρεία, είναι σημαντικό να έχετε δει το βαπόρι και από την πλευρά των υπηρεσιών προς το βαπόρι. Οπότε, ναι, σίγουρα οι εταιρείες υπηρεσιών μπορούν στο ξεκίνημά σας να σας δώσουν μια βοήθεια και γνώση σε ειδικότερα θέματα της ναυτιλίας, γιατί όταν μπαίνετε σε μια ναυτιλιακή εταιρεία τα βλέπετε όλα μαζί. Υπάρχουν κάποια λάθη που κάνουν οι νέοι, που κάνετε όταν αναζητούν εργασία, έτσι, γιατί δεν ξέρω ποιος θα παρακολουθήσει αυτή την παρουσίαση, αυτό το βίντεο και θα ήθελα να μιλάω, αν γίνεται, σε όσους περισσότερους ανθρώπους. Ποια είναι αυτά τα λάθη? Αυτά τα λάθη είναι ίσως οι υψηλές προσδοκίες που περιμένουμε όλοι.
Να ξέρετε ότι όλοι περάσαμε τη φάση που θέλαμε την ιδανική δουλειά με το ιδανικό ωράριο και τον τέλειο μισθό. Και συνεχίζουμε να το θέλουμε. Ακόμα και αυτοί που εργαζόμαστε 15-16 ώρες την ημέρα, χωρίς να βλέπουμε πάντα τα αποτελέσματα που θέλουμε. Άρα λοιπόν είναι οι υψηλές προσδοκίες. Οι όχι στοχευμένες κινήσεις, όταν στέλνετε βιογραφικά σε πάρα πολλές εταιρείες, με κοινοποίηση πάρα πολλά email, όταν δεν κρατάτε κάποιο αρχείο, όταν δεν έχετε διαβάσει για το χώρο που μπαίνετε. Υπάρχουν πάρα πολλά blogs, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να διαβάσετε και να μάθετε. Ειδικά για το χώρο της ναυτιλίας, πάρα πολλά παραδείγματα. Και άλλο ένα σημαντικό είναι να δουλέψετε για να παρουσιάσετε τον εαυτό σας. Πάρα πολλές φορές μου λένε πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί ότι λαμβάνουν βιογραφικά και κάνουν μετά τις συνεντεύξεις και ενώ το βιογραφικό έχει όλα τα προσόντα, δηλαδή περιμένουν ότι θα δουν κάποιον που θα είναι πολύ παραπάνω από αυτό που περιμένουν, όταν συναντάνε αυτόν τον νέο άνθρωπο, ένας νέος άνθρωπος δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του, με το πάθος του. Είναι αυτό που λέμε δεν λαμπυρίζει το μάτι. Πρέπει πραγματικά να το θέλετε. Πραγματικά να το λέει η καρδούλα σας και να είστε έτοιμοι να αποτύχετε. Να είστε έτοιμοι να ακούσετε παρατηρήσεις. Να είστε έτοιμοι να θέλετε να γίνετε καλύτεροι. Γιατί αν αυτό δεν το θέλετε, σίγουρα δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Και βέβαια, όταν παίρνω πτυχίο, ποια βήματα ακολουθώ για να βρω δουλειά. Είπαμε. Μιλάμε, βγαίνουμε, πρακτική, εκμεταλλευόμαστε την πρακτική. Γίνονται πρακτικές και πάρα πολλοί νέοι έχουν μείνει σε ναυτιλιακές λόγω του ότι ακολουθήσανε σωστά τα βήματα της πρακτικής. Συμμετοχή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να γνωρίσουμε κόσμο. Σωστή χρήση των κοινωνικών δικτύων. Έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο στα χέρια σας που λέγεται κοινωνικά δίκτυα. Που λέγεται όλα αυτά που μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Μην ξεχνάτε όμως ότι όλα αυτά σας ακολουθούν. Είναι κάτι το οποίο δεν σβήνεται. Είναι κάτι το οποίο μένει. Και κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει και να υπάρχει στη ζωή σας. Ναι, μεν, αλλά να προσπαθείτε να βγάζει τον καλό σας εαυτό. Άρα να σκέφτεστε ότι αυτό μπορεί να το δουν και κάποιοι άνθρωποι που ενδέχεται να θέλουν να σας βοηθήσουν και να μην σας βοηθήσουν λόγω αυτής της εικόνας. Η ναυτιλία τι έχει και δεν έχουν οι άλλοι κλάδοι. Έχει διεθνή εμπειρία, έχει πολλές κουλτούρες, έχει περηφάνεια μεγάλη, είμαστε νούμερο ένα στον κόσμο. Είμαστε το top ένα ανάμεσα σε 5 χώρες, οι υπόλοιπες είναι ασιατικές χώρες. Διαχειριζόμαστε περίπου το 20% του παγκοσμίου εμπορίου. Έχει ταξίδια. Κάποιες φορές μπορούμε, κάποιες όχι, ανάλογα με τις περιόδους και την κρίση. Αλλά όλα έρχονται και παρέρχονται. Έχει κάθε μέρα, είναι μια διαφορετική μέρα. Και να σας πω κάτι, έχει πολλές κρίσεις που όμως μας κάνουν καλύτερους, γιατί είμαστε συνηθισμένοι στο να ξεκινάει μια ωραία μέρα και να τελειώνει με δυσκολίες ή να ξεκινάει με πολλές δυσκολίες και να τελειώνει πολύ θετικά. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ναι, έχουμε πολλούς ταλαντούχους νέους στην Ελλάδα. Ναι, είμαστε μια υπέροχη χώρα. Ναι, δεν θέλουμε να φύγετε για δουλειά στο εξωτερικό, αλλά εάν φύγετε, θα θέλαμε να γυρίσετε. Ή αν μείνετε στο εξωτερικό, να συνεχίσετε να βοηθάτε και να αγαπάτε τη χώρα σας. Γιατί αυτό, τη χώρα μας, γιατί αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι η Ελλάδα μας είναι μία, είναι υπέροχη, έχει πολύ μεγάλη ιστορία και πρέπει αυτό να το συνεχίσουμε όλοι μαζί. Και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Να είμαστε όλοι καλά. Μη σταματάτε να χτυπάτε πόρτες. Κάποια στιγμή κάποια πόρτα θα ανοίξει. Να αγαπάνε αυτό που κάνουν. Να μην το κάνουν για οικονομικούς λόγους, να μην το κάνουν επειδή απλά έχει το πρεστίζ η ναυτιλία. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, σαν φιλοσοφία, έχει το να σου δώσει γνώσεις, τις οποίες δεν είναι απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιήσεις όλες. Αλλά να μάθεις τον τρόπο σκέψης, που νέες γνώσεις θα τις απορροφήσεις. Θεωρώ γενικά ότι μπορεί πολλά νέα παιδιά όπως και εγώ να έχουν ανησυχίες για το μέλλον τους, για τη δουλειά που μπορούν να βρουν και για τις πρακτικές, ιδιαίτερα όσοι κάνουν μεταπτυχιακά ή κάποια πτυχία πάνω στην ναυτιλία, αλλά νομίζω ότι όποιος πραγματικά προσπαθεί και ψάχνει μπορεί να βρει αυτές τις ευκαιρίες.
να έχει οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με αυτό το τομέα πολύ όρεξη αμάθηση, να θέλει διαρκώς να εξελίσσει και να έρχεται στο τραπέζι με λύσεις. Πρέπει να την αγαπάμε πάρα πολύ την ναυτιλία για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον κλάδο της. Πολύ αγάπη για την ναυτιλία και ειδικά για την ελληνική ναυτιλία. Προσπάθεια, σκληρή δουλειά και πραγματικά μέσα από τη δουλειά πιστεύω ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Never had my eye in the clouds. I had patience and I was honest. So hard work and patience is really the only way to build credibility. Γιατί αυτός που το θέλει και το ονειρεύεται, το οραματίζεται, θα το κάνει. Σκέψη λόγος πράξη, λέγανε αρχαίοι Έλληνες. Υπάρχουν και οι γνωριμίες σε όλες τις δουλειές, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Και αυτό είναι και το challenging τώρα στην ναυτιλία. Το να το ψάξεις μόνος σου, να πάρεις την ηθική ικανοποίηση. Και αν δεν είναι αυτή η εταιρεία, θα είναι σίγουρα η επόμενη.